Καλώς ήλθες στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 2 του σχολικού βιβλίου, το τέχνασμα του Θεμιστοκλή, και θα ασχοληθούμε με την άσκηση 3 που βρίσκεται στη σελίδα 18. Πάμε να δούμε τι μας ζητάει η ασκησούλα μας. Να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες φράσεις. Άρα λοιπόν έχουμε 3 προτασούλες με υπογραμμισμένη φράση σε κάθε μία από αυτές και μας ζητάει να εξηγήσουμε τι σημαίνει ουσιαστικά η φρασούλα που έχει υπογραμμιστεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει η πρώτη πρόταση. Αυτή η προσπάθεια, ηρίστο εν παρόδο, ευνοήθηκε και από διάφορα τυχαία γεγονότα. Βλέπουμε ότι το ηρίστο εν παρόδο είναι μία προτασούλα, μία φρασούλα, η οποία έρχεται από τα αρχαία χρόνια, από τα αρχαία ελληνικά. Παρόλα αυτά χρησιμοποιείται και προσαρμόζεται μέσα σε μία πρόταση που κατά τα άλλα είναι στα νέα ελληνικά. Τι λέει δηλαδή? Ότι αυτή η προσπάθεια ευνοήθηκε και από διάφορα τυχαία γεγονότα. Το ηρίστο εν παρόδο λοιπόν σημαίνει ουσιαστικά ότι να λεχθεί, είναι από το ρήμα λέγω ουσιαστικά, εν παρόδο, στη ροή του λόγου. Άρα λοιπόν εδώ θα λέγαμε ότι σημαίνει να λεχθεί, να υποθεί, να υποστηριχθεί στην ροή του λόγου. Ας σβήσουμε το κομματάκι μας, στη ροή. Στην πορεία δηλαδή, του λόγου. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, μια σκεφτόφερε η κουβέντα, καθώς το συζητάμε. Ο ύποπτος, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, αποκάλυψε εν τη ρήμη του λόγου στοιχεία που κλόνησαν το άλοθή του. Το εν τη ρήμη του λόγου και πάλι έρχεται λίγο από τα αρχαία χρόνια. Παρόλα αυτά είναι μια φρασούλα που σε σχέση με το ηρίστο εν παρόδο χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο. Εδώ ουσιαστικά η φρασούλα αυτή έχει ίδια παρόμοια σημασία με την προηγούμενη. Εν τη ρήμη του λόγου, δηλαδή στη ροή του λόγου, καθώς μιλούσε. Πολλές φορές μπορεί να μιλάμε και πάνω στη ροή του λόγου, καθώς μιλάμε και εκφράζουμε τις σκέψεις μας, μας ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Λέμε κάποιες πληροφορίες που αν το ξανασκεφτόμασταν ή αν μιλούσαμε πιο προσεκτικά, μπορεί να μην τις αποκαλύπταμε. Και συνεχίζουμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι πνεύμα αντιλογίας και αυτό το ακούμε πολύ συχνά. Ουσιαστικά ποιος είναι πνεύμα αντιλογίας? Ο αντιρρησίας, αυτός δηλαδή που έχει τη συνήθεια να διαφωνεί. Άρα λοιπόν έχει τη συνήθεια να διαφωνεί. Και καμιά φορά, όχι μάλλον συχνά, το χρησιμοποιούμε όταν εννοούμε ότι διαφωνεί, όχι γιατί έχει κάποιο ουσιαστικό λόγο να διαφωνήσει, αλλά γιατί αυτό συνηθίζει να κάνει. Δηλαδή διαφωνεί απλά και μόνο για να διαφωνήσει, για να εκφράσει μία αντίρρηση χωρίς ουσιαστικά ο ίδιος να θίγεται από κάτι. Άρα λοιπόν η ασκησούλα μας ολοκληρώθηκε. Για κάθε μία από τις υπογραμμισμένες φράσεις γράψαμε τη σημασία και μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη.